τι φεύγει από την τηλεόραση. Θα μας τα πεις στην Αταλία. Και εδώ υπάρχει τώρα από εχθές μια μεγάλη συζήτηση για το αν ήταν απόφαση της Ελένης να φύγει από το Μέγκα ή ήταν απόφαση του Μέγκα να φύγει την Ελένη. Δηλαδή να σταματήσει τη συνεργασία με την Ελένη. Γιατί βλέπω να υπάρχουν και οι δύο εκδοχές. Μπορείς να μας πεις λοιπόν τι ακριβώς έχει συμβεί όλο το παρασκήνιο της αποχώρησης Ελένης Μενεγάκη? Ήταν δική της απόφαση. Ήταν μια είδηση βόμβα, Γιώργο, αλλά ήταν μια βραδιφλεγής βόμβα. Την ανακοίνωση η ίδια ή ήταν μια απόφαση του Μέγκα που εκθέστησε την ανακοίνωση στο Μέγκα? Τι ακριβώς έχει συμβεί? Η Ελένη Μενεγάκη το ανακοίνωσε στους συνεργάτες της ότι αποχωρεί από το Μέγκα και δεν θα ανανεώσει τη συνεργασία της. Το δικό μας ρεπορτάζ αναφέρει ότι την τελευταία λέξη στον Brand Fair, αυτό στη διαπραγμάτευση που υπήρξε ανάμεσα στις δύο πλευρές, την είπε το Μέγκα. Υπό την εξής έννοια, η πρόταση που της είχε τεθεί στο τραπέζι. Πώς είπε την τελευταία λέξη στο Μέγκα όταν. Αλλαγή. Βρε, Ναταλία, μου άκουσε με λίγο. Επειδή τώρα εδώ να μην καταπατήσει λογική, το τηλεοπτικό ρεπορτάζ τη λογική. Εδώ λέτε όλοι οι τηλεοπτικοί συντάκτες ότι εδώ και πολύ καιρό έχει μια πρόταση Μενεγάκη, με μείωση, η οποία όμως αφορά και την πρωινή ζώνη. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν όταν ένα κανάλι κάνει μια πρόταση να παρουσιαστεί, να θέλει να το διώξει και να μου λέτε τώρα, να μου λες τώρα ότι εχθές το κανάλι της είπε ότι σταματάει. Υπάρχουν προτάσεις, Γιώργο, που γίνονται με προοπτική, με προδιαγραφή απόρριψης. Δηλαδή είναι το αντίθετο από αυτό που λέει στον ονό, θα σου κάνω μια πρόταση που δεν θα μπορείς να αρνηθείς. Ναι, εδώ θα σου κάνω μια πρόταση. Μενεγάκη, ρε, η πρόταση την έχουμε πει την πρόταση. Υπήρχε πολύ σημαντική μείωση. Το είπαμε και την Παρασκευή. Υπήρχε πολύ μεγάλη μείωση των αποδοχών δηλαδή. Στην πρόταση που κατατέθηκε από το Μέγκα στην Ελένη Μενεγάκη. Οι δικές μου πληροφορίες ήταν άνω του 50%. Άνω 50% πρόταση. Αυτό και υπήρχε και αλλαγή ζώνης που ήταν πρωί. Κάτι το οποίο γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Τώρα άρα λες Μενεγάκη δηλαδή δεν το ότι ουσιαστικά το Μέγκα της είπε πήγαινε το πρωί και σου κόβουμε και το 50% σαν να της λέει φύγε. Αυτό μας λες τώρα. Ναι, αλλά αυτό μην το φορτωθούμε εμείς. Αλλά μην το φορτωθούμε εμείς. Ήταν μια... Να πούμε το εξής. Υπήρξε δυστοκία από την αρχή της σεζόν, Γιώργο. Είχαμε αναφέρει ότι δεν περιλαμβανόταν η Ελένη Μενεγάκη στο στρατηγικό σχεδιασμό του σταθμού για την επόμενη σεζόν. Ναι. Υπήρξε μια αλλαγή του κλίματος κοντά στα Χριστούγεννα. Υπήρξαν κάποια δυνατά εμπορικά που έφερε. Υπήρξαν κάποιες εισηγήσεις από στελέχη. Να το ξαναδούμε. Αυτό που φωνάζω εγώ τόσο καιρό. Ότι δεν παίζουν ρόλο τελικά μια τα εμπορικά, αλλά λοιπόν, παίζουν ρόλο τα νούμερα τηλεθέασης. Ακριβώς. Μια υπήρξε μια προσέγγιση λοιπόν από την πλευρά του σταθμού και όλες οι προτάσεις που σταδιακά υπόθηκαν, κάποια στιγμή, αν θυμάσαι, είχαν πει ακόμα και για βράδυ. Όλα ήταν κάποια πράγματα που δεν θα τα δεχόταν ποτέ η Ελένη Μενεγάκη. Η Ελένη Μενεγάκη μίλησε με κάποιον από τον σταθμό, μίλησε με τον κύριο Μαρινάκη, μίλησε με τον Σούσου. Από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, δεν υπήρξε επικοινωνία με την ιδιοκτησία του σταθμού. Αλλά με τον κύριο Σούσου, υπήρξε επικοινωνία με την διοίκηση του σταθμού. Εχθές έγινε η επικοινωνία αυτή. Νομίζω ότι δεν ήταν χθες, ότι ήταν προχθές. Ωραία, και η επικοινωνία έγινε με πρωτοβουλία. Θα στα βγάλω σαν τσιγκέλι, βρε Ναταλία μου. Θα με αφού με ρωτάς, πάνω να το πούμε. Το ρεπορτάζ. Δεν έχω καταλάβει, έκανα μια ερώτηση. Πήρε Μενεγάκη το Σούσουλα και μια πρόταση φεύγω. Πάνω στο τραπέζι. Πήρε ο Σούσουλα στη Μενεγάκη και είπε φύγε. Ωραία, μπορώ να απαντήσω. Ναι. Ωραία. Από ό,τι μαθαίνω, η επικοινωνία έγινε από τη μεριά του Μέγκα. Okay. Υπήρξε η πρόταση επάνω στο τραπέζι για τη σημαντική μείωση, χαοτική ακούω. Είπαμε το ποσοστό που φτάνει στα δικά μα αυτιά. Η Ελένη Μενεγάκη έχει εκφράσει ότι δεν επιθυμεί αυτό το ποσό, δεν επιθυμεί με αυτούς τους όρους. Ναι. Η απάντηση του Μέγκα, από ό,τι μαθαίνω, ήταν ότι θα προχωρήσουμε σε άλλες λύσεις για το στρατηγικό μας σχεδιασμό. Συνεπώς, δεν συνέχισε τη διαπραγμάτευση, δεν μπήκε σε αντιπρόταση. Είπε την τελευταία λέξη. Με αυτή την έννοια, όπως ακριβώς σου το λέω, Γιώργο, έτσι μου έχει μεταφερθεί. Έβαλε δηλαδή την τελεία. Είπε όχι η Ελένη στο ποσό που της είπε το Μέγκα. Και το Μέγκα δεν έκανε αντιπρόταση. Περίμεναν δηλαδή μια απάντηση της Ελένης και την πρόλαβαν λέγοντάς της ότι δεν έχουμε κάτι άλλο. Η Ελένη εκφράστηκε αρνητικά σε αυτή την πρόταση, σε αυτό το ποσό. Και το Μέγκα δεν συνέχισε τη διαπραγμάτευση.